Μετά, αλλά εντός και εκτός των τείχων των πόλεων, καλησπέρα. Κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες η εκπομπή Μεταλλική Αντιγνώση μέσα από την διαδικτυακή συχνότητα του Μεταλλουργείου. Εκπομπή Μεταλλική Αντιγνώση είναι κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες από τη διαδικτυακή συχνότητα του Μεταλλουργείου. Ξεκινήσαμε με τους Hardwind, τους Σουηδούς, το Surrounding Me από το άλμπουμ High and Higher το 2018, που έβγαλε ακόμα ένα το Strangers το 2020. Συγκρότημα που είχαν φτιάξει μέλη το Hit Works και τον Κωνσταντσία και Token. Έχουμε περάσει τους Κομβάλες, τους οποίους χρησιμοποιώ ως χαλή, για να σας πω ότι εφ' εξής η εκπομπή θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη 8 με 10. Έχουμε αρκετά πράγματα για σας σήμερα, αλλά ας αφήσουμε τους Κομβάλες να πούν τα υπόλοιπα. We'll be right back.
τους Φιλανδούς Convulse στο World Without God. Ήταν από το άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει στο Μότιτλο του 1991. Υπάρχει και ένα ως τίτλος το συγκεκριμένο άλμπουμ σε ένα live που είχαν βγάλει για την Ιαπωνική αγορά, το Live in Tokyo το 2018. Αυτοί λοιπόν ήταν οι Φιλανδοί από το χώρο του Death Metal. Θα πάμε μία έτσι και μία αλλιώς, γιατί το επόμενο συγκρότημα είναι η Μας, αλλά πριν να πούμε ότι κληρώνουμε για σας σήμερα 3 CD προσφορά της Irons Records. Το πρώτο είναι Napalm Death, The Code is Red, Long Live the God, The Code, συγγνώμη, Άχελους το Macedon και Pain of Salvation το Scarsick. Για να συμμετέχετε στην κλήρωση μπαίνετε στο chat του Μεταλλουργείου, μας λέτε μια καλησπέρα, κάνετε ένα σχόλιο ή στέλνετε email με ονοματεπώνυμο και περιοχή στο metalantignosi@gmail.com. Γύρω στις παρατέταρτο θα κάνουμε την κλήρωση, θα επανέλθουμε βέβαια, θα την ξαναπούμε. Πάμε τώρα στους ΜΑΣ. Οι ΜΑΣ μας έρχονται από τη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι εκπρόσωποι αυτό που κατά φημισμόν ή όχι δεν το γνωρίζουμε ακόμα, είχε χαρακτηριστεί ως χριστιανικό metal. Αυτοί, Striper, Μπαρορόχο, αν θυμάμαι καλά. Το καλύτερο τους άλμπουμ ήταν το Voices in the Night το 1989 και μέσα από εκεί προέρχεται και το τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Smoke is rising.
Reach for the Sky από τους Αμερικανούς μας, μέσα από το άλμπουμ τους Voices in the Night του 1989. Είχαν ξεκινήσει το 81, μάλλον το 79 είχαν ξεκινήσει ως Axis με ένα ομότιτλο EP, αλλά και είχαν κάποια νομικά προβλήματα γιατί υπήρχαν και άλλοι με το ίδιο όνομα και μετανομάστηκαν σε μάζα δηλαδή το 1981. Το τελευταίο τους άλμπουμ, τελευταία τους μάλλον παρουσία ήταν το LP When the Two Worlds Collide το 2018. Πάμε τώρα στους Belphegor, αλλάζουμε παλήφος, πάμε στο χώρο του Black Death. Belphegor, εδώ πάμε στην Αυστρία από Salzburg και θα πούμε πολλά για αυτούς αφού τους ακούσουμε. Να υπενθυμίσω όμως σε όλους όσους ακολουθείτε την εκπομπή ότι σήμερα καλεσμένος, φιλοξενούμενος μάλλον, είναι ο Άθαν Λίσα Καζάκης, ο κιθαρίστας που έπαιξε στο πρώτο demo των Σάρισα το 1987 και τώρα διατηρεί τους Red Drum, αλλά είναι και session σε διάφορες άλλες μπάντες, θα μας τα πει ο ίδιος μετά τις 9. We'll be right back.
λοιπόν και μια γεύση από το επερχόμενο νέο άλμπουμ των Αυστριακών με γενικό τίτλο The Devils, ακούγοντας το Virtus Scenaria Prayer. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει 24 Ιουνίου επίσημα. Και ακούστε τώρα την ιστορία που κρύβεται πίσω από τους Belphegor, που έχουν πάρει το όνομά τους από το βιβλικό ήρωα Βαάλ Πέορ. Ήταν ο θεός των Μουαβιτών, ένας αρχαίος λαός που κατοικούσε εκεί γύρω από την Νεκρά Θάλασσα, συγγενικός με τους Αδομίτες επί εποχής Δαβίδ και Σολομώντα. Μάλιστα ήταν υπό την, πώς να το πούμε, υπό την κατοχή, την φορολογική των Ισραηλιτών, παρόλο που έχουν συγγένειες εθνολογικές και στη γλώσσα, όχι απόλυτα βέβαια στη γλώσσα, αλλά έχουν. Και τώρα η ιστορία που οδήγησε τους Belphegor να πάρουν το όνομα και να ασχοληθούν με αυτό το πεδίο το θεματικό, είναι ότι οι Εβραίοι είχαν σχέση με τις γυναίκες των Μουαβιτών, οι οποίες θυσίαζαν στον βιβλικό ήρωα Βαάλ Πέορ, σε αυτό το θεό τους τέλος πάντων, και ο Μωυσής το πήρε χαμπάρι ότι υπήρχε σεξουαλική επαφή μεταξύ των Εβραίων και των γυναικών από τους Μουαβίτες και φάγε 24.000 για πλακά. Έτσι λοιπόν οι Belphegor αποφάσισαν να ασχοληθούν με αυτό, και γι' αυτό το λόγο κυρίως αμερικάνικα site τους έχουν κατηγορήσει ως οπαδοί του αντισημιτισμού, κάποιοι λέγανε μάλιστα ότι είναι και κρυφό νεοναζί και τα λοιπά. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γιατί μπορεί να κατάγονται βέβαια από την Αυστρία και να υπάρχει έτσι μια βάση για όλα αυτά, αλλά καμία σχέση, το έχουν δηλώσει άλλωστε και οι ίδιοι, ότι είναι ενάντια σε κάθε τι ναζιστικό, φασιστικό κτλ. Αυτά λοιπόν με τους Belphegor που σε οδηγούν κατευθείαν στην κόλαση, όπως λέει και ο Ζης, στο επόμενο τραγούδι.
παιδιά λοιπόν από τον Ozzy Osbourne. Μάλιστα έχει γυρίσει και ένα βίντεο κλιπ που το δείχνει να παρακολουθεί μια διαδήλωση, βασικά η οποία εξελίσσεται, διαδήλωση νεαρών και τα λοιπά, η οποία εξελίσσεται σε συγκρούση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Προφητικό θα έλεγα για τις εποχές που πρόκειται να ζήσουμε και να έρθουν. Πριν πάμε στην επόμενη μπάντα, στους Liz Bees, οι οποίοι είναι άγνωστοι αλλά πάρα πολύ καλοί, να υπενθυμίσουμε την κλήρωση που έχουμε για σας σήμερα. 3 CD της Sirens Records, Pain of Salvation, το Scarsick, Achelous, Macedon, Napalm Death, The Code is Red, Long Live the Code. Μπαίνετε στο chat, μια καλησπέρα ή ένα σχόλιο, ή στέλνετε email στο metalantignosi@gmail.com. Δεν ξεχνάμε ότι φιλοξενούμενος μετά τις 9 η ώρα σήμερα είναι ο Άθανλης Ακαζάκης, ο κιθαρίστας που παρουσιάστηκε με το πρώτο demo των Σάριζα το 1987 και εκτότε έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στο χώρο που λέγεται σκληρό rock, heavy metal, πείτε το πως θέλετε, το ίδιο πράγμα είναι. Πάμε στους Liz Bees, When the Brains Go Down to the Balls. Και αντιγνώσει με νέα ημέρα.
Πέμπτη πλέον, εθ' εξής, 8 με 10. Και να πούμε και το λόγο για τον οποίο από Παρασκευή μεταφερθήκαμε σε Πέμπτη. Νομίζω ότι είναι λίγο πολύ πασιφανής ο λόγος. Παρασκευή βράδυ περισσότερο θέλουν να βγουν, να πίνουν και καμιά μπύρα μετά από ένα περθήμερο δουλειάς, άσχετα αν πολλοί από εμάς δουλεύουμε και Παρασκευή και Πέμπτες βράδυ και Σαββάτα και Κυριακές, αλλά έτσι είναι η ζωή υπό την ολιστική καθοδήγηση του μεγάλου, δεν θα πω το όνομα γιατί είδατε τι τραβήξαμε στην αρχή μόνο και μόνο στη σκέψη του. Παράλληλο σύμπαν, υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα, ο Τέσλα το έχει πει, δεν τον αμφισβητούμε, ο Αϊνστάιν το έχει πει, ο Καραδοδωρής και διάφοροι άλλοι έχουν ασχοληθεί με αυτό, οι μαύρες τρύπες τι νομίζετε ότι είναι, κάτι τέτοιο. Και μίλαγα με κάποιον, δεν θα πω το όνομα του, με ένα φίλο για τα παράλληλα σύμπαντα και μου έλεγε ότι σήμερα ζεις λες αυτό το σύμπαν και ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ζεις μια άλλη ζωή σε ένα άλλο σύμπαν. Του λέω ο δικός μας, ο Τάκης, σε ποιο σύμπαν είναι, του λέω, δηλαδή στο άλλο σύμπαν του λέω είναι καλός, γιατί άμα είναι έτσι να μετακομίσουμε διαφορετικά, να πάμε στα Ελλήσια παιδιά μια και καλή.
Ακούσαμε τους Elysian Fields από το άλμπουμ Madeleine του 95. Είχαν βγάλει ένα κομμάτι το 98 με γενικό τίτλο We Are The Enlightened και τελευταία τους παρουσία ήταν το άλμπουμ New World Misanthropia το 2019. Elysian Fields, εκπρόσωποι του μελωδικού Black Death, Έλληνες φυσικά. Να πάμε σε ένα σχήμα που διατηρούσε για χρόνια ο Dennis Stratton με το Cliff Bar στα τύμπανα και οι δύο πρώην μέλη των Iron Maiden, κυρίως για την ιαπωνική αγορά, είναι η True Bridge, δηλαδή οι αληθινοί Βρετανοί, στους οποίους συμμετείχαν και διάφοροι guest όπως ο Biffle των Saxon, ο Murray των Iron Maiden και διάφοροι άλλοι καλλιτέχνες, κυρίως από το χώρο του metal. Να τους ακούσουμε στο What Am I Gonna Do και θα επανέλθουμε. Dennis Stratton λοιπόν και Cliff Bar, αυτοί οι δύο είχαν τους True Bridge καταρχήν και κατεξοχήν. True Bridge, το bridge πως ακούγεται έτσι τέλος πάντων, μας ενδιαφέρει και τόσο. Είχαν συνεργαστεί και με τον Paul DiAnno, είχε παίξει κιθάρα και ο Fast Eddie Clark, Motorhead και Fast Way και διάφορα άλλα. Πάμε τώρα λιγάκι στο χώρο του underground, να φτιάξουμε λίγο ατμόσφαιρα. Πάμε να ακούσουμε τους Vark Sag στο Lifeless Eternal. Και σιγά σιγά πλησιάζουμε στην πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής Μεταλλική Αντιγνώση. Η δεύτερη ώρα μετά τις 9 ξεκινάει με τον φιλοξενούμενο για σήμερα, τον Νάθαν Λίσα Καζάκη.
Σαγ, μια one man band. Όλα τα παίζει ο Βαρκ Σαγ και σου λέω πάλι και το όνομά μου. Σιγά μόνο σου, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, ήταν από το album In the Mist of Night του 2014. Raw black metal, κατεργαστό τελείως. Ο τύπος έχει παίξει και νομίζω αποτελεί ακόμα μέλος των επίσης Γερμανών Blacksters Graven. Πριν ακούσουμε το spot της εκπομπής, να σας υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά την κλήρωση. Napalm Death, The Code is Red, Long Live the Code. Pain of Salvation, Scarsick και Άχελους στο Macedon. Τα τρία CD αυτά με ένα email στο metalantignosi@gmail.com ή με ένα σχόλιο στο chat. Η κλήρωση θα γίνει παρατέταρτο. Όπως έχετε διαπιστώσει, όσοι είστε και μέλη της ομάδας του Μεταλλουργείου, προσπαθούμε τα CD που κληρώνουμε προσφορά κυρίως στις Sirens Records να τα βγάζουμε στον αέρα νωρίτερα, δηλαδή πολλές μέρες πριν, έτσι ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής αλλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Επίσης να υπενθυμίσω ότι οι εκπομπές αναμεταδίδονται από το κανάλι του Μεταλλουργείου στο YouTube. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στην ιστοσελίδα του Μεταλλουργείου, να κάνετε ένα follow του καναλιού στο YouTube και εκεί να ακούσετε τις εκπομπές που έχουν προηγηθεί. Πάμε στο spot, πάμε στο Striper, γιατί είπαμε θα πάμε μία-μία σήμερα, γι' αυτό το πάμε έτσι, και μετά μιλάμε με τον Άθαν Λίσα Καζάκη. Μεταλλική αντιγνώση. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 στο Μεταλλουργείο. Γιατί το heavy metal εκτός των άλλων είναι τέχνη, ελεύθερη άποψη, πολιτισμός. We'll be right back.
Strapper λοιπόν στο The Way από το πιο επιτυχημένο τους άλμπουμ, το του Hell with the Devil του 1986, διπλά παρλά την έννοια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να κάνουμε την κλίση στον Νάθαν Λισακαζάκη, για να δούμε. Ναι, να μας βοηθούσε και λίγο το ωραία. Καλησπέρα. Έλα Σάκη, καλησπέρα. Έλα κορίτσα μου, τι λέει. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Καταρχήν να σου πω ότι έχουμε διάφορα προβλήματα εδώ, αλλά έτσι και αλλιώς, επειδή η εκπομπή ηχογραφείται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για όσους με κάποιο τρόπο δεν μας ακούσουν, αν και τώρα είμαστε ok, θα μπορέσουν να ακούσουν ολόκληρη την εκπομπή και σένα φυσικά μέσα από το κανάλι του Μεταλλουργίου στο YouTube. Λοιπόν, καταρχήν πως είσαι από υγεία. Δόξα τω Θεώ. Αυτό και, είναι. Και καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση, έτσι. Το Μεταλλουργείο. Το Μεταλλουργείο είναι πίσω από όλα αυτά. Το Μεταλλουργείο, εσένα προσωπικά, ευχαριστώ τους φίλους που θα μας ακούσουν. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα σε προσφωνώ, Σάκη, έτσι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, όπως νομίζεις. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, ξεκινώντας, πώς θυμάσαι τον εαυτό σου να ξεκινάς να παίζεις κιθάρα, δηλαδή να έρχεσαι σε επαφή με την εξάχορδη, πώς προκύπτει. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό έγινε από ζήλια. Mm-hmm. Γιατί οι γονείς μου, όταν ήμουν μικρούλης, πήγα να πάρω κιθάρα στον αδερφό μου, που μου περνάει 7 χρόνια, και άρχισα να κλαίω, θέλω και εγώ, το πήρα και μένει μια κιθάρα, μας ήρθες. Υπέκυψαν. Ναι, και ο πρώτος μου δάσκαλος, το πρώτο ακόρδο, ας το πούμε έτσι, που το έμαθα μέσα στον αδερφό μου. Μάλιστα. Αυτό θυμάσαι ποια εποχή γίνεται? Ναι. 1973. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, εντάξει, δεν θέλω να προδώσουμε τις ηλικίες μας, αλλά εμείς θα λέμε αυτό που φαινόμαστε, είμαστε όσο φαινόμαστε. Δηλαδή, εντάξει, αυτό, μια χαρά, δεν έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, ξεκινάς λοιπόν την κιθάρα. Το 1973 για κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, το ακούει, εντάξει, δεινόσαυρος. Όχι, δεν έχει να κάνει, εντάξει, σιγά. Λοιπόν, ξεκινάς λοιπόν να παίζεις κιθάρα, πώς προκύπτουν οι Σάρισα? Γιατί η αλήθεια είναι ότι προφανώς φαντάζομαι ότι θα έχεις παίξει και σε άλλες μπάντες πριν του Σάρισα, σωστά? Ή εγώ το φαντάζομαι έτσι? Πριν του Σάρισα είχαμε κάνει μια μπάντα που τους ονομάσαμε Λίσα. Από εκεί μου κολλήθηκε το παρασούδι που κουβαλάω και μέχρι σήμερα. Α, μπράβο, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω από πού προκύπτει. Ωραία, έδωσες την απάντηση λοιπόν. Η παλιότερη γενιά από μένα ακούγανε ένα heavy πράγμα ή ένα, ξέρεις, aggressive γενικά της εποχής μετά, φωνάζανε Λίσα. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Μάλιστα. Λίσα, η μπάντα λυσασμένη. Εμείς μου το κολλήσατε τέλος πάντων. Πώς προκύπτουν οι... οι Σάρισα, πώς προκύπτουν? Αυτό ξεκινάει όταν άρχισα να κάνω μαθήματα με τον Κώστα Παπαδημητρίου, τον κιθαρίστα του Νόρντουι. Μάλιστα. Και εγώ και ο Ρέσης ο Ντόζης. Με τα μαθήματα, με τα λίγα με τα πολλά, μου πρότεινε ο Κώστα και δεν κάνετε μαζί μία μπάντα. Είμαστε και πάρα πολλοί φίλοι, από εκεί ξεκινά όλη η ιδέα. Ο Τζίμις ο Σαλμαζίδης είναι που έπαιζε κιθάρα το μεταξύ. Μάλιστα. Προσφέρει να μάθει μπάσο και να μπει, γιατί είμαστε πάρα πολύ φίλοι αδέρφια, του έζω εγώ μπάσο. Μάλιστα. Αργότερα είδε και ο Γιώργος Χατζησημεωνίδης. Έχουν περάσει πάρα πολύ ντράμερ εντάξει την εποχή. Όσον επίσημο τον Νέσα, που του κάτω θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής, γιατί ήταν κάθε πρόβα αλλάζαν και ένα ντράμερ. Μάλιστα. Και προκύπτει το demo 1987, το οποίο. Όχι. Το κίνητο τέλος 1985. Α, μάλιστα. Για πες τα τώρα. Είναι σε ένα στούντιο προβάδικο που γράψαμε μία live ηχογράφηση. Και ήταν η πρώτη φορά που πήραμε κριτική από ξένο περιοδικό. Που βέβαια εκείνη τα 5 χρόνια όταν έπαιρες κριτική από ξένο περιοδικό, ένα review demo, ξέρεις, ήταν μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Αυτό το demo... Είχε μεσολαβήσει ο Σταύρος ο Κοφίδης. Ναι. Είχε κάποιες γνωριμίες στο εξωτερικό και εκείνο τον τέμα το έχει στείλει στο Rock Hard της Γερμανίας. Μπράβο. Εμείς έχουμε πάρει την καλύτερη κριτική στο περιοδικό. Μάλιστα. Όλοι οι μπάντες, οι χειρότεροι κριτικοί που έχουν πάρει, έχουν γίνει επιτυχημένες και εμείς έχουμε γίνει πιο αποτυχημένοι. Να βάλω και λίγο χιούμορ. Καλά κάνεις και αυτοσαρκάζεσαι, γιατί η ελληνική σκηνή είναι ένας αυτοσαρκασμός. Δηλαδή, άμα το πάρουμε στα σοβαρά. Και τα κάτω της, ναι. Αλλά το πιο επίσημο είναι το 87, σωστά? Εντάξει, το 85 είναι αυτό το live που το ηχογραφείτε live. Εγώ
Δεν το γνώριζα, θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν ήξερα καν την ύπαρξη του ότι υπάρχει αυτό το demo. Δεν ήξερα καν αυτή την ιστορία που μόλις μου περιέγραψες και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί πραγματικά το 1985 είναι όχι απλά πέτρινα χρόνια για το ελληνικό heavy metal, νταμαρίσια θα λέγα. Δηλαδή ούτε καν πέτρα δεν υπάρχει. Και προκύπτει τέλος πάντων με τον έναν ή τον άλφα λόγο το πιο επίσημο εντός εισαγωγικών demo των Σάρισα το 1987. Η αλήθεια είναι ήταν ένα απλά καλό demo. Δεν έχει γίνει τίποτα επίσημο. Ναι. Απλά μετά το demo το 85 πορωθήκαμε, είδαμε ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε καλά. Ακούσαμε κάποιες γνώμες ότι το κάνουμε καλά. Ευτυχώς βρέθηκε ο Παντελής Δελεγιαννίδης. Μας άνοιξε λίγο τα μάτια πώς γραφούμε, γιατί φαντάζω τώρα το 85 ήμασταν 19-18 χρόνια μισήρικα τώρα, έτσι. Σωστά. Σωστά. Δεν ξέραμε κάπου πάντα πέντε. Δηλαδή τα βασικά δεν ξέραμε. Ναι. Πώς βάζεις ένα μάρσα στο μικρόφωνο. Μάλιστα. Ένα πράγμα. Πώς σου γραφείτε γενικά όλο το θέμα. Εμείς ήμασταν γενικά live band. Παίζαμε live. Ό,τι και να γινόταν. Με καλό ήχο, με κακό ήχο, δεν ήμασταν live band. Όταν βγήκε στο στούντιο, μπήκαμε, ήταν τελείως διαφορετικό το πράγμα. Μάλιστα. Που σημαίνει βάσο, τύμπανα και ρυθμική κιθάρα που θα γραφούν live. Και την ώρα. Και γράφεις πομπίνα, δεν έχει λάθος. Το διόρθωσα, έκανα ό,τι πίνει και οτιδήποτε άλλο. Μπράβο, γιατί σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, έτσι, στο θέμα της ηχογράφησης. Σήμερα είναι PlayStation, για να είμαστε ειλικρινείς. Άλλοι το κάνουν καλά, άλλοι το κάνουν πολύ καλά, άλλοι δεν το κάνουν καλά. Δεν θέλω να σε πάω στο... Βοηθάει βέβαια αυτό, έτσι. Το να υπάρχουν σήμερα αυτά τα πράγματα βοηθάει. Δεν θέλω να σε πάω στο σήμερα. Δεν θέλω να σε πάω στο σήμερα για να έρθουμε σε αντιπαραβολή με το παρελθόν. Εντάξει, οι δυσκολίες είναι δεδομένες. Αλλά θέλω να μου πεις λιγάκι για το πνεύμα. Ήταν η ζωή, τι κάνουμε τώρα. Ναι, ναι. Το πνεύμα της εποχής. Το πνεύμα της εποχής, το να παίζεις heavy metal εκείνη την εποχή, πώς το βίωσες, πώς το ένιωσες. Τι ήταν για σένα, ήταν απλά μόνο μια κίνηση αντικομφορμισμού ή ήταν κάτι παραπάνω, γιατί σίγουρα ως μουσικός... Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής, προσωπικά για μένα και για το Τζίμι Σταλματζίδη, εμείς το ζούσαμε από πολύ μικρά παιδιά. Ο Τζίμι είχε την αδερφή του που ήταν από μικρό παιδί στη φάση, ήταν και στη Γερμανία. Η αδερφή μου, όταν ήμουν ένα παρόν, σκάρι, ξέρω, 7 χρονών, ήταν 14, ο αδερφός μου, 21 η αδερφή μου. Ακούγανε γυναίκα στο φίλου, πάντα ακουγόταν Beatles, Stones, Zeppelin, ήταν πάντα κατ' οφείλει. Δεν ενδιαφέρει τι έλεγε ο κόσμος, ειλικρινά σου μιλάω. Αλλά η πραγματικότητα, ναι, ήμασταν σαν τη βήγαμε στο γάλα. Ναι, εντάξει. Ήταν... Εντάξει, δεν θέλω να το παίξει καλά, καημένα. Όχι. Δεν το πάμε μυρολατρικά ούτε. Τι θες να κάνεις στη ζωή σου, θέλω να παίξεις heavy metal. Και τόσο περίεργα. Σάκη, γίνεται το demo και είσαι από τους πρώτους μουσικούς και θέλω εκεί να με βοηθήσει χρονικά τώρα πώς γίνεται η όλη ιστορία. Ξαφνικά παίρνεις την απόφαση η οποία είναι ιστορική. Εντάξει, εσύ όταν το έκανες δεν το γνώριζες αυτό, αλλά τώρα μετά την παρέλευση των ετών αυτή η απόφαση είναι ιστορική. Γιατί είσαι ο πρώτος εν ενεργεία εγχώριος κιθαρίστας που παίρνει την απόφαση επίσημα, έτσι έγραψε και ο τύπος της εποχής, να φύγει και να μετεκύσει στο Λονδίνο για να βρει την τύχη του ως κιθαρίστας. Αυτό ισχύει. Ναι. Ισχύει. Και διαφορά ότι εγώ πήγα για 15 μέρες. Μάλιστα. Μου ήρθαν κάποια χρήματα βασιλιτώσει, είπα να πάω να δω τους Νόρθ που γράφανε τότε στα Μετρόπολης, με τον Τζόρτζ Λιάζελ στην παραγωγό, και λέω ευκαιρία να πάω να γνωρίσω το Λονδίνο, να ράψω με τα παιδιά. Η πρώτη φορά που γύρισα να δω τους γονιούς μου ήταν μετά από 1,5 χρόνο. Μάλιστα. Πήγα για 15 μέρες και έκανα εκεί, ναι. Αλήθεια είναι. Θέλω να μου πεις, ο λόγος που πηγαίνεις είναι για να βρεις την τύχη σου. Εντάξει, πας να δεις τις ηχογραφήσεις στο Northwind. Αυτό είναι το πρόσχημα, αλλά μετά από 1,5 χρόνο νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόσχημα, έτσι. Κάτι γίνεται εκεί. Τι ακριβώς. Ναι, γιατί όταν πας στο Astoria Friday Night Berlusconi, το πρώτο πάρτι που έχω πάει στο Astoria, κάθε Παρασκευή γινόταν ένα πάρτι μας εκείνος. Και βλέπεις μπροστά σου, ας πούμε, το Cliff Bar. Μάλιστα. Βλέπεις κάτι δίπλα σου, το Paul Samson και γενικά rock stars που ήταν ήρωες, πώς να σου πω, παιδί. Λες τώρα εντάξει, 3.000 κόσμο, λες δεν έχω να πάω πουθενά. Εδώ θα μείνω. Εκεί τι προοπτικές υπήρχαν, έγιναν κάποιες προσπάθειες από την πλευρά σου επαγγελματικές να φτιάξεις μια μπάντα, να παίξεις μαζί με κάποιους. Για να είμαι ειλικρινής, τι είχε γίνει. Έκανα ένα μικρό demo με τον Τζος Δηλάνη στον παραγωγό, αποτυχημένο φυσικά παγκοσμίως. Έκανα μια μπάντα με τον Chris Bennett, ο οποίος ήταν drummer των Battles of the Samson, με τραγουδίστρια την Γκράτσια.
Αλλά γενικά και μην νομίζω. Και η Αγγλία τότε ήταν ότι είναι και εδώ. Οι εποχές περίεργες. Ναι, δύσκολα. Και σημαίνει δύσκολα. Και αν πήγα στο Λονδίνο και καλά θα ναι, ναι, ναι. Και έγινα και τίποτα. Σωστά, σωστά. Αλλά η περίοση όμως το κέρδισα. Mm-hmm. Όταν σου είδα το στο Μετρόπολη, το Μιτζάκι και χέστηκα πάνω μου. Εντάξει, είναι μια εμπειρία το λες. Ναι, εμπειρία ζωής, όχι απλά εμπειρία. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάμε να ακούσουμε Σάρισα, το Macedonian Army, και θα επανέλθουμε, Σάκη. Πήραμε λοιπόν μια γεύση από τους Σάριζα στο Macedonia Army. Έχουμε πάντα κοντά μας τον Άθαν Λίσα Καζάκη. Σάκη, είχαμε μείνει στο Λονδίνο. Σωστά? Ναι. Λοιπόν, εκεί, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί, την χάνει να βρίσκεσαι ένας παρόν στην πρώτη απόπειρα ελληνικού συγκροτήματος. Επίσημη απόπειρα, γιατί είχαν προηγηθεί οι Flames που είχαν παίξει η Γερμανία κάποια live. Αλλά εκείνη την εποχή είναι η πρώτη επίσημη παρουσίαση, το έχουν διαδώσει, το έχουν διαφημίσει. Οι Epidemic παίζουν στο Λονδίνο. Και είσαι ο μοναδικός παρόν, ή όχι? Ναι, στο Black Rock Road. Mm-hmm. Οι Epidemic μετά επιστρέφουν στην Ελλάδα και πάνω στην ανική του τρέλα, εντάξει, εγώ έτσι το δικαιολογώ, λένε ότι παίζουν σε ένα κατάμεστο, παίξαν σε ένα κατάμεστο κλαμπ, τελικά διαψεύδονται εκ των... Κοίτα, επέτρεψα να ξεκαθαρίσω κάτι, έτσι, ναι. Δεν είχε υπάρχει κάποια πράγματα παλιά. Mm-hmm.
Εμένα οι Πεντέρι μου άρεσαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν τα έχω βάλει ποτέ ούτε με το Thrash ούτε με το τίποτα. Mm-hmm. Με αυτό που τα έχω βάλει με το Παναμίκ που πουλήσατε στην Ελλάδα. Μπράβο. Οι Πεντέρι παίξαν εκεί τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα σε αυτό το κλαμπ παίζουν μόνο δοκιμαστικές μπάντες. Μάλιστα. Που σημαίνει, αν μαζεύεις κόσμος και άμα είσαι καλός, μπορώ να σου δώσω και δεύτερη μέρα. Mm-hmm. Οι άνθρωποι οργανώσανε σωστά, πέρανε φωτογράφος και πουλήσανε παπάτηρα ένα άτομο από εταιρείες και εκείνα, αυτό με πείραξε. Και δεν χρειαζόταν αυτό το πράγμα. Ακριβώς αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι... Αυτό. Και αυτό βέβαια, εγώ αυτό υπόθηκα με τον Στέφανο, το φίλο που έχει το X. Mm-hmm. Αυτός μετέφερε σε κάποιον άλλον, μου λέει γράψου μια κασέτα σε παρακαλώ, πρέπει να ακουστεί η αλήθεια. Υπάρχει, δεν ξέρω, το έκανα αυτό το πράγμα. Δεν είμαι άτομο που να κράζει άλλες μπάντες. Όχι. Κοίταξε να δεις. Εγώ τους Epidemic, επειδή τους, τους βίωσα και από πολύ νωρίς, από την άποψη του Demo και τα λοιπά, ήταν μια πολύ ελπιδοφόρα μπάντα και πάρα πολύ καλή σε αυτό που έκαναν. Αλλά πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα λάθος, μια νεανική τρέλα. Δεν έπρεπε. Δεν μπορούσα να το πω, παιδιά, εντάξει, μαλακία κάναμε. Εντάξει, η αποτυχία. Η αποτυχία. Ούτε πρώτη ήταν, ούτε τελευταία. Μα και η αποτυχία μέσα στο παιχνίδι είναι, Σάκη. Και η αποτυχία μέσα στο παιχνίδι. Ναι, αλλά απλά όπως το παρουσιάσαν ήταν λίγο κάπως. Ναι, ήταν τραβηγμένο. Τραβηγμένο. Όχι, όχι. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό το γεγονός. Εντάξει, ήταν ένα μελανό σημείο στην ιστορία που λέγεται ελληνικό heavy metal. Έχει παρέλθει, το έχει ιστορία. Το είχε κρίνει ήδη, εμείς απλά το επαναφέραμε έτσι ως μνήμη. Και φυσικά θα ήθελα να μου μιλήσεις λιγάκι πριν κλείσουμε το κεφάλαιο των Σάρισαν για τον Δημήτρη τον Σαλαματζίδη, ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας από το 21. Ναι. Η σχέση σου από ό,τι μου προείπες ήταν περισσότερο από φιλική, σαν αδέρφια. Ήσασταν σχεδόν μεγαλώσατε μαζί, παίξατε μαζί. Μαζί μεγαλώσαμε και είμαστε σαν αδέρφια. Έτσι, τελευταία λόγω που κάνουμε και οι δύο οικογένειες, εντάξει, δεν βρισκόμαστε κάθε μέρα. Mm-hmm. Αλλά πάλι βρισκόμαστε συχνά. Και μάλιστα, τελευταία λέγαμε να κάνουμε και ένα τρίπλο στους Άρισα για το 87. Είχαμε σχέδιο να κάνουμε ένα άλλο δικό μας. Λέγαμε πολλά πράγματα από αυτήν την τόση που με το Τζίμι δυστυχώς δεν πρόκειται να γίνουν τίποτα. Γιατί ο άνθρωπος έφυγε. Και με το ψηλά το κεφάλι. Εντάξει, σταματάμε εδώ. Απλά να το αφιερώσουμε τη σημερινή συνέντευξη έτσι σαν ένα ελάχιστο φόρο τιμής, γιατί η απώλεια... Το κάθε παίξιμο θα κάνω και δίνω και η ζωή μου να περιμένει σε αυτό. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν το σχολιάζω, τα πες όλα. Λοιπόν, κλείνουμε το Σάριζα. Μετά ποιο γκρουπ προκύπτει? Τι ήταν αλήθεια και γίνει. Στην Αγγλία κάποια στιγμή, το 94, εγώ τα παράτησα. Mm-hmm. Δηλαδή, συχάθηκα την κιθάρα, συχάθηκα. Δηλαδή, δεν μπορούσα να παίξω, γιατί ούτε μπάντες υπήρχαν. Μουσικούς δεν έβρισκα, μπήκα σε ένα διέξοδο και είναι Λονδίνο, έτσι πρέπει να ζήσεις. Ναι. Δεν είμαι, δεν μένω ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και θα φάνε πια το φαγητό στη μαμά, ξέρω εγώ, ή κάπου. Σωστά. Είναι Λονδίνο. Δεν σε ταΐζει κανένας, θα το δουλέψεις. Σωστά. Οπότε μπήκα λοιπόν community action, το οποίο τι ήταν, μια φάση του Δήμου, του Brent, mm-hmm. που είχαν πάρει όλους τους unemployment, τους άνεργους, μουσικούς, ηθοποιούς και κάνουμε παραστάσεις. Μάλιστα. Για γεωργομεία, για πάρκα, για οτιδήποτε. Από εκεί μου και δώσει, ξέρεις, ένα άλλο, ότι υπάρχουν πράγματα να κάνεις. Ναι, είναι η αντιμετώπιση τελείως διαφορετική. Ναι, έτσι, υπάρχουν πράγματα γενικά να κάνεις. Δούλευα σαν ψητά σε ένα γυράδικο για να βγανώ, καθάρισα δύο πολυκατοικίες, είχα λεφτά, έβλεπα live, mm-hmm. βάντα δεν είχα όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Γύρισα στην Ελλάδα το 97, έπιασα δουλειά στην παλιά μου δουλειά στα Μισεξέντα Πλιόλιος, μάλιστα. Μισε κιτάρες και εκεί προκέπτει ο Νέστορας και μου λέει πάμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να ξυπνήσεις. Κάνουμε μια μπάντα με διασκευές, ήρθε ο Παναγιώτης ο Μαξιβάνης από το Σκόναν, πολύ καλή μπάντα της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. μάλλον Οριστιάδας και σιγά σιγά είπαμε να κάνουμε κάτι καινούριο, δικά μας κομμάτια. Μάλιστα. Και εκεί ξεκινάνε ρέτρα. Μάλιστα. Οι οποίοι κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ το 2007, το No Turning Back. Εκεί συνεργάζεσαι... Μέσω της Lizzy Rider. Mm-hmm. Με το Michael... Ο Παλατζάς έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει. Ο Τόλης, ναι. Μας έβαλε, παίξαμε στο Rock Wave. Mm-hmm. Είμαστε μοναδική μπάντα που έχει παίξει στο Rock Wave και δεν έλεγε αφήσα τίποτα. Και δεν είναι μόνο το Rock Wave, έχετε παίξει και σε άλλα φεστιβάλ, έτσι. Έχετε παίξει σε κάτι beach festival και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό έγινε μετά, ναι, αυτό έγινε με και το Βακάρο. Αλλά
Rock wave για αυτό παίζεις. Και δεν πληρώνεις με τα δικά σου έξω, τραβείς στη Θεσσαλονίκη, ταλαιπωρία. Και τουλάχιστον λες ρε πούστη, να φανεί το όνομα της μπάδας να πεις. Να. Ούτε και αυτό. Δεν πειράζει, μυρίζει, θα είναι ωραία. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπες τώρα, να μείνουμε λιγάκι στο No Turning Back, γιατί συνεργάζεστε με τον Michael Borman, τον τραγουδιστή, τον Barwolf, τον Rain, τον Jaded Hard, High Voltage κτλ. Με ένα καταξιωμένο γερμανό τραγουδιστή, σωστά. Ναι, ναι, και εξακολουθείς και τον έχεις στην μπάντα. Έτσι δεν είναι? Ναι, και τώρα ακόμα υποκύθεται είναι. Η μπάντα δεν είναι. Γιατί κυκλοφορείτε και το 2000. Αυτή τη στιγμή είναι, είμαστε μπάντα, δεν έχουμε διαλυθεί ποτέ. Απλά περιμένουμε να βρεθούμε όλοι μαζί. Να μας έρθει η Έλληνες, θα κάνουμε το τρίτο άλμπουμ. Το δεύτερο να πούμε είναι το Victims of Our Circumstances, ναι. Το 2013. Ένα μικρό διάλειμμα, ένα μικρό διάλειμμα, να πάμε να ακούσουμε το Rise Up που έχω διαλέξει και να επανέλθουμε. We'll be right back.
Ένα ακούμε το Rise Up από τους Redrum, μέσα από το πρώτο τους άλμπουμ. Πάντα κοντά μας ο Σάκης Λίσα Καζάκης. Σάκη, έχουμε μείνει στην εμφάνιση στο Rock Wave και σε άλλα φεστιβάλ βέβαια. Αλλά είπες κάτι το οποίο από ένστικτο, το είπα και off the record, είχα φτιάξει μια συγκεκριμένη ερώτηση. Δηλαδή, πιστεύεις ότι υπάρχει η επαγγελματική αντιμετώπιση του heavy metal μουσικού στην Ελλάδα από την πλευρά, από την πλευρά των ηθινόντων, δηλαδή των συναυλιαρχών, των. Είναι η ίδια σκυλάδη κοινοτροπία. Παίρνει κόσμο, θα πάρει λεφτά. Δεν παίρνει κόσμο, θα πάρει αρχίδια. Μάλιστα. Μάλιστα. Είτε λέγεσαι Rotting Christ, είτε λέγεσαι Sorrow-Firewood, είτε λέγεσαι Septic Flesh. Δεν πάει να λες όσο θέλεις. Παίρνει κόσμο, παίρνει λεφτά. Δεν παίρνει κόσμο, δεν παίρνει λεφτά. Πού πιστεύεις. Αυτό όμως, ναι, αυτό ναι. Όμως αναγκάζει τις μπάντες να επιβίωσουν λάθος θέματα, έτσι. Δεν επιβίωσαν στη μουσική τους, ναι. Στον εξοπλισμό τους. Οι προμότερ δεν κάνουν τίποτα για καινούριες μπάντες. Ίσως όπου φτάσανε θα πια ζητάνε και λεφτά, ναι. Για να παίξει τα πόρ. Ναι, ναι. Δηλαδή έχει και αυτή η νοοτροπία. Α, σε αυτό πάνω, σε αυτό πάνω, σε αυτό πάνω που μόλις ανέφερες και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Τι μπορεί να κάνει μια μπάντα? Πώς μπορεί να αντιδράσει? Πώς μπορεί να αντιδράσει? Να διαβάζει, ειδικά στιγμή που είναι πολύ πιο χρόνο του ίντερνετ. Ναι. Να επιδύσει στον εξοπλισμό τους, στα τραγούδια τους. Να τα ποσάρει όσο μπορεί περισσότερο. Δώσε μου ένα λεπτό, δώσε μου ένα λεπτό. Οκ, okay, ναι, πάμε. Να επιδύσουν αυτό του, αυτό. Εσύ Αγγελή, τώρα εμείς μιλάμε τώρα το 88 με τους Άρης, θα φύγαμε Γερμανία και είχα διαβατήριο 15 μυρό τώρα. Μάλιστα. Άμα θέλεις να κάνεις, το κάνεις. Ναι. Χωρίς να θέλω να αποξιώσω φυσικά τους Rotting Christ, Firewood, οτιδήποτε, έτσι, όσο θέλεις πάτε. Κοίταξε, πλέον η πραγματικότητα είναι αυτή. Έχουν επενδύσει. Ναι, ναι. Έχουν φάει σκατά για να φτάσουν σε αυτό το πράγμα, σωστά, έτσι. Σωστά. Όχι, εγώ θέλω να δω πίσω από αυτό που λέμε, το οποίο είναι μια μεγάλη τραγική αλήθεια, γιατί μιλάγαμε και πριν πάλι off the record για την τραγικότητα της ελληνικής heavy metal σκηνής, η οποία είναι και η λαροτραγωδία, δηλαδή είναι και να γελάς και να κλαις ταυτόχρονα κάποιες φορές. Αυτή την οτροπία, μήπως, δηλαδή οι ίδιοι οι μουσικοί πάνω στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν, γιατί το α και το ω σε μια μπάντα είναι να παρουσιάσει τη δουλειά της, σωστά. Ναι. Αδιαφορούν, δηλαδή φταίνει κάπου και οι ίδιες οι μπάντες, γιατί αυτή τη συζήτηση, και συγγνώμη που μακρηγορώ, είναι, την είχαμε κάνει και την προηγούμενη εκπομπή μέσα από μια δήλωση του Τάσου του Κροκόδηλου, τον Spitfire, ο οποίος και αυτός αναφέρθηκε και είπε ότι εντάξει τώρα, δηλαδή φτάνει, ας πούμε, αρκετά να παίζουν οι μπάντες και να μην παίρνουν ούτε 5 δραχμές, ας πούμε. Δηλαδή ούτε τον κόπο τους. Το μικρό. Εδώ η μπάντα δεν ξέρει καν ότι υπάρχουν τα μηχάνικα. Υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα. Ότι κάθε φορά που παίζεις live, τα δηλώνεις. Και παίρνεις κάποια χρήματα. Σύγχουλα με, ναι. Να. Σύγχουλα, cents. Να, αλλά δικά σου χρήματα, γιατί δεν τα πάρεις. Να. Ούτε καν το ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Μάλιστα. Αλλά τι να συζητάμε τώρα, εγώ έχω παίξει στο Οξυγόνο με Ρέντρα, μου θυμάμαι στο Πάρτι στην Αθήνα, με Danger, House of Lords, Blue Tears. Ανεβήκαμε σκηνή για να παίξουμε, υποτίθεται. Και ο Χολίδης μιλούσε τώρα στο τηλέφωνο κάπου έξω από την πόλη και ήρθε μετά από μισή ώρα. Ναι, το έχω βιώσει και εγώ αυτό. Έχω δει Χολύπτη να τρώει σουβλάκια. Να τρώει σουβλάκια την ώρα που έπαιζε ελληνική μπάντα στο Ρόδον. Είναι σοβαροί άνθρωποι, έτσι, υπάρχουν και σοβαρά κλαμπ. Ναι. Δεν είναι για όλους όμως. Να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Σάκη. Εδώ βλέπεις για μένα το Crow, ένα πραγματικά σοβαρό κλαμπ στην Αθήνα, έκλεισε. Ναι. Κοίταξε, είναι και εποχές πάρα πολύ δύσκολες πλέον. Οικονομικά είναι για όλους. Αλλά παρόλα αυτά. Έχει χαθεί, εγώ νομίζω, και το πνεύμα της συνεννόησης. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει μια συνεργασία, εντάξει, μια εκτίμηση μεταξύ των μουσικών, αλλά η συνεννόηση είναι αυτό που είναι το ιδίον του Έλληνα. Δηλαδή, αν ποτέ εμείς συνεννοηθούμε ως Έλληνες, εντάξει, δεν ξέρω, μάλλον δεν θα είναι εδώ Ελλάδα, θα είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε με Redrum και πάμε στο δεύτερο σας άλμπουμ για να ακούσουμε το Scream. Και επανερχόμαστε. Έγινε.
Scream, λοιπόν, από το δεύτερο άλμπουμ των Redrum, το Victims of Our Circumstances του 2013. Μιλάγαμε πριν, Σάκη, και λέγαμε για την επαγγελματική αντιμετώπιση εντός εισαγωγικών, γιατί κάτι τέτοιο δεν υπάρχει του heavy metal στην Ελλάδα από τους ηθήνοντες εντός ή εκτός εισαγωγικών. Θέλω να μου πεις, είσαι της άποψης ότι τελικά στην Ελλάδα μιλάμε ανά δεκαετία για μία, δύο, τρεις, τέσσερις μπάντες που μπορεί να είναι λίγο, και λίγο τυχερές όσον αφορά τη διεθνή αναγνώριση? Είναι αυτή η μοίρα τελικά του ελληνικού heavy metal, ή εμείς το βλέπουμε έτσι πεσημιστικά και λέμε? Εμείς το βλέπουμε πεσημιστικά, τίποτα δεν είναι τύχη. Να φανταστείς, εδώ οι Σόκρατες, έτσι, τους είχαν βάλει στο εξωτερικό όταν παίξαν τους UFO, μπάντα που υπήρχε ήδη 10 χρόνια και. Ναι. Στην Ελλάδα, η Αφροδίτη Τσέλ τους μάθανε το 666 μετά από 100 χρόνια. Σωστά. Η Ελλάδα πανέκατα που είχε και heavy metal και hard rock και rock νοοτροπία, πάντα το είχαμε. Για κάποιο λόγο οι εταιρείες έχουν επενδύσει στο καζάντζι. Τι θα κάνουμε τώρα? Μάλιστα. Αφού ο λαός αυτό πράγμα του. Δυστυχώς. Τα λαϊκά. Αυτό είναι. Τα λαϊκά. Και πάρα πολύ, να τονίσουμε και ότι πάρα πολλοί μεταλλάδες μουσικοί έχουν καταλήξει να παίζουν λαϊκά. Έτσι, για λόγους επιβίωσης. Για μένα, ευτυχώς είναι που πάει. Όχι, δεν κατηγορώ κανένα που έχει πάει. Δεν είναι καλά, κάνουν τα παιδιά και μια χαρά. Απλά εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ με τις χειροποίητες γιτάρες και να κάνω κάτι άλλο. Σάκη, αναγκαστικά θα σε ρωτήσω για το τότε και το σήμερα. Θέλω να μου μιλήσεις επί προσωπικού, αν διαπιστώνεις κάποιες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι το metal. Δηλαδή, κάποια πράγματα παραμένουν ίδια. Εντάξει, η πόρωση, το πάθος, η ανάγκη για δημιουργία, αυτά είναι στάνταρ. Μιλάω από την άποψη, πρόσεξε, θα γίνω εξειδικευμένος τώρα, της ενορχίστρωσης, της δομής, της υφολογίας. Έχει αλλάξει η άποψή σου για το metal, η προσωπική, στο όνομα της δημιουργίας και της σύνθεσης? Κοίτα να δεις. Όσο μεγαλώνεις, οριμάζεις, έτσι. Εννοείται θα βάλεις κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο όρημα και φαίνεται κιόλας. Ναι. Η διαφορά ποια είναι? Ότι το πάθος πιστεύω που είχαμε εμείς τότες και με την τεχνολογία που είχαμε, εντάξει, κάνουμε πράγματα τα οποία είναι κάτι παραπάνω. Ναι. Σήμερα η νεολαία γενικά που έχει την τεχνολογία, το promotion αν θέλεις, τους δασκάλους να μάθουν το πώς παίζεται, δεν υπάρχει το ίδιο πάθος που είχαμε εμείς. Υπάρχει πάνω σε αυτό, δηλαδή πιστεύεις ότι το πάθος του αυτοδίδακτου δεν έχει καμία σχέση με το πάθος του διδασκόμενου? Κοίτα, όταν έχεις πάθος, είτε είσαι αυτοδίδακτος είτε διδασκόμενος, ένα γαμημένο καλό τραγούδι θα το γράψεις. Αν δεν έχεις πάθος, θα γράψεις. Κοίτα, τώρα, ό,τι γράψεις. Ό,τι γράψεις. Πάνω σε αυτό, ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια? Τα δικά μου. Βέβαια. Κοίταξε να δεις. Μεθαύριο θα παίξω τρίβιο στους Μότορ, στο 8-Ball. Μεγάλη μου τιμή. Με τους Full Throat. Είναι μελλοντικό σχέδιο, γιατί δεν ξέρω τι μας σημερώνει αύριο, έτσι. Ναι, ναι. Είναι να κάνω ένα άλμπουμ με τους Batman Wolves, με ένα προσωπικό project, θα έλεγα. Μάλλον θα βγει σε concept. Αλλά δεν θέλω να κοινώσω τα λεπτομέρειες ακόμα, γιατί εντάξει, είναι... Okay. Είναι στα χέρια. Αν βγει κάποια, ξέρω, κουνά στα 15 κομμάτια, θα δούμε πώς θα γίνει, πώς θα πάει. Ωραία. Ελπίζω με τον Σρέντρο να κάνουμε ένα τρίτο άλμπουμ. Αυτή τη στιγμή παίζω σε μια μπάντα που λέγονται Black Dogs. Παίζουμε διασκευές ορθόδοξο heavy metal. Και θέλω δεν να... έχει αλλάξει. Δηλαδή, όταν ήμουν και μυστερικά, είναι και τώρα. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι. Θέλω να μου πεις και για λιγάκι για τις μπάντες που έχεις περάσει κατά καιρούς, όπως είναι η Forbidden Siege, η Boneyard Dog, η Troubleman. Εκεί κοίτα, τι... με τους Forbidden Siege είμαστε φίλοι, έτσι, δηλαδή με τον Τάκη και τον Μάρη είμαστε οικογενειακοί φίλοι, μπορείς κάποιον να αγαπάει. Και η φάση έγινε, θα γράφουμε το δεύτερο τους δίσκο και πήγαμε απέξω με Αθήνα. Μάλιστα. Ο Τάκης βιαζόταν να το βγάλει το άλμπουμ, εγώ δεν μπορώ να γράψω στο άλμπουμ και δεν έγραψε και καλά έκανα, γιατί εντάξει, ο άνθρωπος πήρε καταξιωμένους μουσικούς, το έκανε πάρα πάρα πολύ καλά. Με τους Boneyard Dog είναι τελείως διαφορετική φάση. Οι Boneyard Dog μου έδωσαν την ευκαιρία το να κάνω μια περιοδία πραγματικά στην Ιρλανδία και στην Αγγλία. Να ζήσω στην Ιρλανδία, έμεινα εκεί 25 μέρες. Και αυτό έγινε ο άνθρωπος ο Ρομπ Ματσίνη που είχε κάνει το άλμπουμ, με ήξερε από τους Ρέντρα. Μάλιστα. Κούσαρε το παίξιμό μου, μου λέει αδερφέ, συμπληρώνω, έλα, πάμε. Άμα σου πω είχα ένα ευρώ στη ζέπη και την ώρα που πήγα Ιρλανδία, θα με πιστέψεις? Σε πιστεύω. Αλήθεια είναι. Αλήθεια σου λέω. Σε πιστεύω, φίλε. Πήγα
πληρώθηκα. Πρώτη φορά στη ζωή μου σαν επαγγελματίας μουσικός, ό,τι αξίζει, ό,τι είπαμε. Και όλα καλά. Μάλιστα. Μετά από τόσα χρόνια. Μπράβο μου και αυτά, είναι ψηλό. Διασκευομπάτες με τους φίλους μου εδώ που είμαστε αδέρφια, γυναικά τζαμάρουμε, παίζουμε. Κοίτα, η αλήθεια είναι εμείς στη Θεσσαλονίκη ένα μαγαζί έχουμε, έτσι, για live. Ναι. Είναι το 8-Ball. Ναι. Και είναι ψηλή οικογένεια, δηλαδή όποτε χρειαστούμε μια βεβαιωνία για να παρουσιάσουμε, να παίξουμε. Την έχετε. Ο Βαγγέλης είναι τα παιδιά μας, ο Δίνο. Αυτή τη χαρά την έχω. Να. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι στην Αθήνα, βέβαια. Έτσι. Στην Αθήνα, κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι. Και οι οποίοι ξεπεταχθήκαν τα τελευταία 4 με 5 χρόνια. Γίνονται φιλότιμες προσπάθειες. Το καλό είναι ότι έχουν δώσει βαρύτητα στον ήχο. Δηλαδή δεν πας πλέον σε ένα κλαμπ και λες πω που ήρθα τώρα και τι ακούω. Όχι από την πλευρά του συγκροτήματος, από την πλευρά του ηχητικού εξοπλισμού του ίδιου του κλαμπ. Εκεί έχουν βελτιωθεί και στα φώτα έχουν βελτιωθεί και γενικά στη σκηνή την προσέχουν. Δεν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή. Ακριβώς. Δηλαδή. Πλέον, ας πούμε, και άμα δεν προσφέρεις αυτά τα βασικά, εντάξει, κλείστο και κάτω κρεπερί. Αλλά η νοοτροπία. Τι θέλει ο μουσικός, καλό ήχο θέλει. Αλλά η νοοτροπία, Σάκη, είναι κρεπερί, έτσι. Κρεπερί. Καλά, ναι. Δηλαδή, όσες παραγγείλεις, όσες τα φας, ας πούμε. Κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις μετά από αυτή την πολύχρονη πορεία, τις ευχάριστες και δυσάριστες στιγμές που έχεις περάσει παίζοντας κιθάρα, κάνοντας αυτό που πραγματικά γουστάρεις. Κοιτώντας έτσι πίσω το χρόνο. Καταρχάς μπορώ να σου πω ότι δεν μετάνιωσα για τίποτα, έτσι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πρώτα. Και καταχαίρομαι και κάθε στιγμή που έχω ζήσει σαν μουσικός. Η απογοητεύση είναι όπως είναι όλες οι απογοητεύσεις. Η μεγαλύτερη απογοήτηση που έχω, δηλαδή με έχει σοκάρει, είναι η απώλεια του Τζιμ. Ναι. Έχασα αδερφό φίλο που ήταν στη φάση να δημιουργήσει. Έκανε κοινήριο τραγούδι με τον Τάσο το Προκόντιντο. Ναι. Θα κάνουμε μαζί κάποια πράγματα, θα ξανακάνουμε το Σάρισα, πολλά. Ξαφνικά έφυγε έτσι απλά. Mm. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί στη ζωή. Πάντα υπάρχουν περιθωριακοί να βελτιωθείς και να γίνεις μεγαλύτερος μαλάκας. Δηλαδή αυτό είναι στον άνθρωπο. Ναι, ή του ύψους ή του βάθους. Έχεις δίκιο. Ακριβώς. Θέλω τελειώνοντας, όχι να δώσεις μια συμβουλή, γιατί δεν δίνουμε συμβουλές ποτέ. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται τον εαυτό του όπως θέλει. Αλλά σαν μια προτροπή απέναντι στους νέους μουσικούς, τους εκολαπτώμενους Έλληνες μεταλλάδες μουσικούς, ποια θα ήταν, σαν λόγω εμπειρίας βασικά, έτσι, εντάξει. Ό,τι λέω στο γιο μου, να κοιτάς τους ανθρώπους και να λύσεις την αλήθεια στη μάπα σου. Να είσαι αληθινός. Πάντα θα υπάρχουν καλύτεροι, πάντα θα υπάρχουν χειρότεροι. Αληθινός να είσαι, ρε φίλε. Ναι. Αυτό μπορώ, αυτό κάνω, τι να κάνουμε. Σε όλες τις δουλειές, δεν είναι μόνο στη μουσική. Ναι, 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 το καταλαβαίνω. Και αν έχεις πάθος γενικά με την κιθάρα που θέλει μελέτη, πολύ, θέλει χρόνο να αποσυρθείς. Mm-hmm. Κάτσε, ας σου λύσω. Θα σε βγάλεις σε καλό σκοπό. Θα βγάλεις χιγόμενα, που λέει και ο λόγος. Λοιπόν. Βάλω λίγο χιούμορ. Καλά κάνεις. Σάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο που διέθεσες στο Μεταλλουργείο και στην εκπομπή Μεταλλική Αντιγνώση. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα, να έχεις υγεία πάνω απ' όλα, δημιουργικότητα. Και... Εγώ ευχαριστώ. Να ξέρεις, το Μεταλλουργείο είναι ανοιχτό, ακόμα και στα live, δια της ανταποδοτικότητας, ό,τι άμα χρειαστεί. Άμα κάποιος από Θεσσαλονίκη, ελάτε το Σάββατο, 8-Ball, Full Throttle and Friends. Αν δεν σχόλαγα 7 η ώρα το πρωί του Σαββάτου, γιατί είμαι Παρασκευή βράδυ, σε αυτή την κουλοδουλειά που είμαι, πίστεψέ με ότι δεν έχω ανέβει Θεσσαλονίκη, μια φορά έχω ανέβει με ένα φίλο. Να αρθείς. Θέλω να έρθω σαν τρελός, για πάρα πολλούς λόγους. Και να τα πούμε για από κοντά, να πιούμε για καμιά μπύρα. Λοιπόν, Σάκη, σε ευχαριστώ και να ξέρεις ότι πάντα είμαστε στη διάθεσή σου για οτιδήποτε χρειαστείς. Στέλνεις ένα messenger. Και μετά αναλαμβάνουμε εμείς. Μπορώ να κάνω κάτι και για την ταινία που θα βγάλουμε, οτιδήποτε. Θα έχεις το τραγούδι σύντομα, όπως και το είπαμε off the record. Απλά το λέω για ακόμα μια φορά ότι η ταινία προχωράει. Απλά δεν ανακοινώνουμε πράγματα, γιατί είμαστε της άποψης να μιλήσει το τελικό έργο. Να μην μπλατιάζουμε. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Στο τέλος θα κρυθούμε όλοι. Λοιπόν, όπως λέει και το επόμενο τραγούδι, Judgment Day, η μέρα της κρίσεως. Έτσι. Yes. Να είσαι καλά, Σάκη, και πάλι σε ευχαριστώ. Δύναμη και υγεία. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό χαρά. Βράδυ σε όλους. Για χαρά.
Don't you break me Μεταλλική Αντιγνώση. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 στο Μεταλλουργείο. Γιατί το heavy metal, εκτός των άλλων, είναι τέχνη, ελεύθερη άποψη, πολιτισμός. Πάντα βάζουμε το σποτ για να αυτοσαρκαστούμε, ξέρετε. Λέει κάθε Παρασκευή, κάθε Πέμπτη πλέον. Αλλά αυτό είναι το παλιό σποτ. Εντάξει, αυτό έχουμε, αυτό παίζουμε. Ό,τι έχουμε σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούσαμε τον Νάθαν Λισακαζάκη, ήταν φιλοξενούμενο στη σημερινή εκπομπή. Νομίζω ότι ήταν αρκετά αποκαλυπτικό και βγήκαν αρκετά συμπεράσματα γενικότερα για το χώρο της ελληνικής heavy metal σκηνής και για την αντιμετώπιση κυρίως των μουσικών από την πλευρά κάποιων που το παίζουν επαγγελματίες μόνο όταν τα παίρνουν και μετά το παίζουν ερασιτέχνες όταν απλά σε καλούν να παίξεις. Αλλά αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πάμε στους Thirst of Faust στο Aftermath. Thirst of Faust μας έρχονται από το βαθύ χώρο του Underground, γιατί έχουμε καιρό να παίξουμε κάτι από αυτό το πεδίο. Μας έρχονται από την Κολκάτα της Ινδίας, σχηματίστηκαν το 20. Έχουν βγάλει 3 single σε ψηφιακή μορφή, 2 το 21. Το Aftermath είναι η τελευταία τους παρουσία, ανήκουν στο χώρο του Death Metal. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στην Ινδία. Can't take it anymore.
Στο φως από την Ινδία και πάμε στα ονόματα των τριών τυχερών για σήμερα. Είναι ο Δημήτρης Γερονικολός, Napalm Death,
Γιάννης Πετρόπουλος, Pain of Salvation, Ανδρέας Γεντζόγλου, αν το διαβάζω σωστά, Άχελους, το CD Macedon. Μία ακόμα φορά τα όνομα των τυχερών, Δημήτρης Γερονικολός, Napalm Death, Γιάννης Πετρόπουλος, Pain of Salvation, Ανδρέας Γεντζόγλου, Άχελους, Macedon. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, εσύ ως πια, της εκπομπής Μεταλλική Αντιγνώση, που από εδώ και στο εξής θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη 8 με 10 ζωντανά. Να επαναλάβω ότι σε επανάληψη, και ευτυχώς που ηχογραφείτε χωρίς προβλήματα, μπορεί κάποιος να την ακούσει ακολουθώντας το μεταλλουργείο στο κανάλι του στο YouTube. Από εμάς, με ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στις 8 η ώρα. Μέχρι τότε να έχετε όλη δύναμη, να έχετε υγεία, να έχετε αισιοδοξία, να ζείτε τη ζωή όπως εσείς θέλετε, με τη δική σας άποψη. Κλείνω με τα συνθήματα, γιατί πάντα αυτά μένουν στο τέλος και αυτά γράφει ιστορία. Heavy metal και μετά την ανάσταση των νεκρών, και φυσικά λόγω των ημερών και αυτών που βιώνουμε και αυτών που θα έρθουν, μην παραμυθιάζεστε με τα διαλύματα. Έσω έτοιμοι.